Οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια εκτρή κατάσταση, νομίζω τα ακούσατε, και σε οικονομική δυσκολία και με πολλά προβλήματα υγείας. Είναι νομίζω παράλογο να απαιτούμε από το ΣΜΑΚΙ, να το πω έτσι, που βρίσκεται σε αυτή τη θέση, να τηρήσει τα καλύτερα νομικά πλαίσια και να τηρήσει όλους τους νομικούς όρους που έχει να κάνει και όλα τα νομικά μέτρα. Εδώ φαίνεται όμως ξεκάθαρα από το 2015 και μετά που καταργήθηκε ο νόμος προστασίας αυτοδίκαιης της πρώτης κατοικίας, ότι πάρα πολλές φτωχές οικογένειες έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση. Δυστυχώς και ο νόμος Κατσέλη αλλά και η πλατφόρμα προστασίας της πρώτης κατοικίας, που δεν ήταν αυτόματες όπως ήταν ο προηγούμενος νόμος, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια. Φαίνεται ακόμη ότι και ο κώδικας διοντολογίας των τραπεζών, έτσι όπως ισχύει, στην ουσία δεν ωφελεί κανέναν από τους μικρούς οφειλέτες. Διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου διοντολογικό αυτό το οποίο έκανε η τράπεζα. Βλέπουμε ότι προχώρησε σε έναν πληστηριασμό την ώρα που οι άνθρωποι περίμεναν να δικάσουν για προστασία με τον νόμο Κατσέλη. Κατατέθηκαν οι προτάσεις και παρόλα αυτά στο δικαστήριο η πλευρά της τράπεζας δεν ομολόγησε καν, δεν παραδέχτηκε καν ότι έχει κάνει ήδη πληστηριασμό. Οι άνθρωποι προσπαθούν δηλαδή με κάθε νομικό μέσο να υπερασπιστούν την πρώτη κατοικία τους την ώρα που η τράπεζα ήδη το αποσιώπησε και προχώρησε στο πληστηριασμό. Υπάρχει λύση όμως ακόμη και τώρα, υπάρχει λύση να ασκηθεί ανακοπή κατά του πληστηριασμού, αρκεί η τράπεζα να έχει το σθένος και την κοινωνική ευαισθησία να έρθει και να πει στο ακροατήριο ότι συνομολογώ σε αυτή την ανακοπή, ακυρώνω τον πληστηριασμό. Αυτό θα είναι κάτι που θα μπορέσει να της ξαναδώσει κάτι λίγο από την ανθρωπιά και το κύρος της.